Για τους fans που ρωτάνε. Ναι. Είσαι ελεύθερη. Λοιπόν, οι κάλπες έχουν κλείσει. Η ψηφοφορία ήταν πολύ καλά. Δεν μπορείς να την αφισβητήσεις. Είναι 111-83. Έχει νικήσει η Ντίνα. Ναι, ναι, ναι. Ο Βλάκας, ο Παύλος πάλι μας γάμισε, πάλι πουσιά μας έπαιξε. Μας την είχε στημένη στη γωνία. Δεν πειράζει. Ντίνα, σου εύχομαι συγχαρητήρια. Σου εύχομαι να περάσεις πολύ όμορφες διακοπές σου. Ήσουν ένα πολύ δυνατό κομμάτι, όλοι το ξέραμε αυτό. Είναι. Όλοι εδώ πέρα σε ένα ψήφισαν. Κρίμα, εγώ πίστευα την Ελένη, την είχα μπουστάρει από την αρχή. Το ήξερα ότι θα κερδίσει, απλά ο Παύλος περίμενε να φύγω για να τα μαγειρέψει, να βάλει τους δικούς του, τα άτομά του, να ψηφίσουν γι' αυτό για να μπορέσει να νικήσει. Τι να κάνουμε όταν δεν είμαστε εκεί, έτσι είναι τα πράγματα. Χάρη και πολύ, βλέπω. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Δουλειά σκλαβιά στην Μύκονο. Καλές δυνάμεις. Καλή επιτυχία στην εξεταστική που έρχεται σε όλους. Καλό Πάσχα. Ευτυχισμένος στον νέο σχόλιο. Εγώ πάλι την ήπια φέτος. Εγώ πάλι την ήπια. Ζωρίστηκε φουλ φέτος. Πάρα πολύ. Γιατί έτσι τον πείραξε πολύ. Περίμενε. Όχι, εμένα ήθελα να κερδίσει πάρα πολύ. Έχει ένα θέμα μαζί. Εδώ δεν διάλεγε εμένα τότε. Αυτό! Έχασε την ευκαιρία σου, Μάρι. Το φαβόρι πήγε από την άλλη μεριά. Θες πέρσι, θες φέτος. Ναι, έπρεπε να γίνει και αυτό. Έγινε το comeback. Και γι' αυτό με βάλανε στη μέση. Πάντα. Μόνο στη μέση. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θέλω βοήθεια από το πλατό, κορίτσια. Έπρεπε να είναι λίγο πιο κάτω. Να δείχνει έτσι εννοείς. Να φαινόμαστε και λίγο ή όχι. Όχι, γιατί εμείς έχουμε. Εσύ δεν φαίνεσαι καθόλου τώρα. Εγώ φαινόμαι πολύ. Είσαι σίγουρος, κοίτα. Είμαι ολόκληρος. Εγώ είμαι αυτός. Α, εσύ είσαι αυτός. Εγώ απλά έχω το εικονίδιο. Θα εξαφανιστεί. Αυτός έχει το εικονίδιο πάνω. Εντάξει. Τα κεφάλι σου είναι. Καλά είμαι. Τα κεφάλι από εδώ και κάτω δεν θέλω να φαίνω. Κρύβει κοιλιά, κοβούμε κιλά, ρε. Ναι, κόλπο, ναι, είναι σωστό αυτό που λες. Και γι' αυτό το έχουμε λίγο πιο ψηλά από τη μούρη μας για να μην φαίνονται τα προγούλια. Μάλιστα. Όλα είναι μελετημένα. Δεν έχει κάνει από εμάς. Δεν έχουμε κάνει τηλεόραση. Δηλαδή, νομίζεις. Αυτά είναι κόλπα και για αρχιτεκτονική. Άμα θέλει κανένας να του φτιάχνει στο φως και τέτοια. Πώς θα είναι το φως στο δωμάτιο. Τα βλέπεις. Λοιπόν, θα σε βάλουμε στον τοίχο τώρα και γίνεται εντάξει. Έχει πλήρη ιερά εξέταση τώρα εδώ. Δεν έχω προετοιμαστεί, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε αυτός... όχι θέλετε. Εδώ δεν έχουμε προετοιμαστεί, εμείς θα έχεις προετοιμαστεί. Τι να λέω με τον Πάνο, τι θα ρωτήσουμε την Μισπέλφε, και εγώ του λέω, ό,τι μας κατέβει. Βλέπουμε λέει. Ό,τι βρέξει κατεβάζει. Οπότε, εγώ παιδιά τώρα έχω τον τίτλο της Μισπέλφε. Μισπέλφε 2018-19. Θα πρέπει να είμαι δηλαδή χαρούμενη τώρα γι' αυτό. Μαμά, μπαμπά, που είμαι εδώ, πρέπει να είστε χαρούμενοι για αυτό το πράγμα και ευγνώμονες. Περήφανοι. Μπράβο σε χαρούμενοι. Και επειδή πέρασε αρχιτεκτονική, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό. Τα πούμε όλα, περίμενε. Καταρχάς, πρέπει να είσαι χαρούμενοι που θα πας ταξίδι. Διακοπές δωρεάν. Ναι, και. Είχες προγραμματίσει να πας διακοπές. Βασικά, εντάξει, με την πολλή δουλειά νομίζω πως όχι. Οπότε έτυχε. Ακριβώς και έχω και τα γενέθλιά μου. Wow. 31 Αυγούστου, ε! Βασικά θα κάνω τα γενέθλιά μου, 30 και 31 φεύγουμε. Βασικά παιδιά που κοιτάω. Το κοιτάς εκεί, το πουλάει εκεί. Το κοιτάω εκεί τόση ώρα και νομίζω πως αληθωρίζω λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και εμείς το κάνουμε, εμείς το κάνουμε 2 χρόνια YouTube. Δεν έχει σημασία. Δεν πει, άκουσε με. Εμείς πρέπει να κάνει την κουστάρι. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να σηκωθείς να φύγεις και ακούει τη φωνή σου. Δεν το θέλω, γιατί θέλουμε να κάνουμε νούμερα. Γι' αυτό πρέπει να σε. Θέλω να μου σχολιάσεις καταρχάς. Πώς νιώθεις που πήγες δεύτερη σερή φορά στον τελικό, ήσουν και πέρυσι στον τελικό. Βασικά δεν θέλω να αναφερθώ γιατί έπρεπε να βγω πρώτη. Οπότε. Ας το παραβλέψουμε. Εννοείς ότι έπρεπε να βγεις και την πρώτη φορά. Ας μιλήσουμε για φέτος, φυσικά. Α, θεωρείς ότι έπρεπε να κερδίσεις και πέρσι. Για όχι. Έπρεπε να κάνεις το back to back. Όχι. Μπορώ ακόμα να φύγω. Εμείς εδώ. Όχι, όχι. Δεν κρίνουμε. Εμείς εδώ ρωτάμε. Πονάει λίγο το 2, απλά ήμουν δεύτερη. Πονάει λίγο το δεύτερο. Αν έβγαινες και φέτος δεύτερη. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θα σε ενδιαφέρει η γνώμη γιατί δεν ήμουν εδώ, οπότε. Ναι, αλλά θα ήταν σκληρό, δεν θα ήταν. Θα ήταν άσχημο η αλήθεια είναι. Δύο σερή φορές, δύο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κοιμηθώ και το βράδυ, λοιπόν. Λογικά το ξεπερνούσα. Κοίταξε, πάντως ο πρώτος δεν σημαίνει και ο καλύτερος. Δηλαδή, μπορεί του χρόνου να το ξαναπάρεις, να πάρεις 4-5 σερή και να μπει χολοφέιν. Ξέρεις τι λένε οι Αμερικανοί για το δεύτερο. Τι είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος χαμένος. Ο πρώτος δεν είναι και ο καλύτερος. Εκτός από αυτή την περίπτωση τώρα δηλαδή που.
Δεν το πάω συγκριτικά. Νομίζω δηλαδή, πως... ας πούμε, αν το δεις σε κάτι μακροχρόνιο, αυτός που κερδίζει πρώτος δεν σημαίνει ότι είναι πάντα ο καλύτερος. Ωραία. Εγώ όμως είμαι η πρώτη τώρα, οπότε δεν μπορώ να το πω. Ωραία, τέλειο, αυτό. Όντως. Το ταξίδι το κέρδισες. Ας τελειώσει εδώ, είμαι η πρώτη, είμαι η καλύτερη, το κέρδισα. Ποια είναι η δεύτερη ερώτηση. Τέλειο, views. Αυτό το λέω. Κακομμύρια views. Πώς έμαθες τη δίκη της Πέλφε πέρσι. Πώς πρώτη φορά είδες, άκουσες, πώς έγινε. Θα έπρεπε να κάτσεις από εδώ βασικά γιατί είναι το προφίλ. Είναι το προφίλ σου το καλό. Δεν πειράζει, δεν παρεξηγούμε. Ναι, δεν παρεξηγούμε. Μου είχαν πει κάτι παιδιά ότι είχε ξεκινήσει ένα κανάλι από κάποιους YouTubers για τις πιο όμορφες κοπέλες του και τη Θεσσαλονίκη, των μαγαζιών. Δεν είχα δώσει σημασία. Μέχρι με πιάνουν και με λένε. Τι είναι YouTubers. Ναι, okay. Μέχρι όχι με πιάνουν εμείς, και με λένε. Εσύ και ο Μάριος. Ναι, ναι. Είσαι και εσύ μέσα και έπρεπε να το δω, να δω τι λέτε για μένα. Α, στην αρχή δεν σε ενδιαφέρε δηλαδή. Εντάξει, τίποτα βλάκες άνε. Και μετά που σου είπαν ότι είσαι και εσύ μέσα, δεν σου είπα κάτσε τώρα. Γενικότερα γίνονται πολλά στο YouTube μέσα, δεν ασχολήθηκα. Αλλά όταν είναι το όνομά σου μέσα, θες να δεις τι λένε για σένα. Λογικό. Αυτό και είδα και. Πρώτες εντυπώσεις ήταν στο βίντεο. Πρώτες εντυπώσεις ήταν καλές από τον κόσμο γενικότερα. Γιατί αν θυμάμαι καλά, έκρινε και ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ο κόσμος ήταν. Ναι. Μέχρι δηλαδή, άμα δεν σε βάζαμε 16 πέρυσι, μπορεί και να μας σκοτώσει. Στα μαγαζιά που δουλεύεις, έχουν πει ποτέ κάτι για σύναμη στη δίκη της Πέλφη, τίποτα τέτοιο. Ναι, 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 μου το έχουν αναφέρει και φέτος στο μαγαζί που δουλεύω. Μπορείς να κάνεις διαφήμιση, εφόσον δουλεύεις εκεί στο μαγαζί να κάνεις. Οκ, στο Μαρκίζ, παιδιά. Και με πιάσανε 2-3 παιδιά και με είπαν ότι σε είδαμε. Λέω, το ξέρω, εντάξει, τα παιδιά εδώ πέρα είναι φίλοι. Πλέον είναι γνωστοί. Πλέον, ναι. Πλέον, ναι. Έχουμε πιει και 2 ποτά. Έχουμε πιει και 2-3, 10, 30 ποτά. Πρέπει να την κάνω expose για αυτό, βέβαια, γιατί πήγα μια φορά και σου έλεγα εγώ, σταμάτα να μου βάζεις, οδηγάω. Και εσύ όχι μόνο δεν σταμάτησες, έφερες κι άλλο μπουκάλι. Είχα φέρει μια. Μπελβεντέ. Και άλλη μισή. Θυμάμαι γιατί και μας παρακαλέσει να τα πιούμε όλα στις σφινάκια και μας διέλυσες. Δεν βγήκα πρώτη, οπότε θα τα πιούμε τώρα αυτά για να δείτε τι θα πάθετε. Μια βέλβετ και γυρνάω εγώ. Πώς είναι να δουλεύεις νύχτα. Διότι τα 19, ξέρεις, λένε οι άλλοι ότι. Να συμπεριλάβω μέσα σε 2-3 προτάσεις, γιατί ας πούμε έχω να πω πολλά τώρα γι' αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα ακούσεις. Θα σου πω, δεν είναι τι θέλω. Εγώ θέλω να ρωτήσω στην ουσία, υπάρχει μια προκατάληψη. Οι γυναίκες που δουλεύουν νύχτα. Ναι. Την είχα και εγώ αυτή την προκατάληψη. Εγώ το έχω δηλώσει αυτό on camera. Ισχύει, θα σου εξηγήσω. Και μέσω από τη δίκη της Πέλφε και γνωρίζοντας εσένα, την Ειρήνη και κάποια άλλα κορίτσια που έτυχε έτσι να γνωρίσω λίγο πιο προσωπικό επίπεδο, άλλαξα γνώμη. Άλλαξα γνώμη όχι μόνο αυτό που λένε όσες δουλεύουν νύχτα είναι έτσι. Στο αν είναι ντίβες, στο αν είναι ψιλομύτες, στο. Είδα ότι δεν είναι όπως το νόμιζα. Γιατί είμαι και εγώ άτομο που δεν βγαίνω στα μαγαζιά τέτοιου στήλου, ας πούμε, αλλά. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα, εννοείται, το πιο σημαντικό, αλλά έχει και να κάνει με το τι παρουσιάζει στον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, π.χ. χάρη εγώ. Έχω πει πολυτεχνείο. Θα το πω αυτό, γιατί τέλεια. Πέρσι που σε γνώρισα εγώ. Αλλά είμαι αιώνια φοιτήτρια. Εντάξει. Ακόμα. Εγώ να πω. Αιώνια στο πρώτο έτος δεν γίνεται. Να το δηλώσω εγώ αυτό, ότι πέρσι που γνώρισα την Τίνα μέσω τη δίκη τη Πέλφε. Ήταν στο μπαρ, δούλευε. Εγώ έπαιρνα από το και σκέφτηκα στην ήλιο ήταν από κάτω και λέω με το κινητό παίζει. Και έλεγε διάβαζε μαθηματικά για να πάει να δώσει πανελλαδικές. Αυτό ήταν το καλύτερο. Είναι full respect. Πόσες φορές έχουμε σκάσει, ξέρω εγώ. Και μου λέει να βάλε μα από κάτω τώρα. Και δείχνει τα βιβλία. Κάτσε να διαβάζει. Και μου λέει, διαβάζω, λέει, θα δώσω πανελλαδικές να περάσω αρχιτεκτονική. Λέω εντάξει. Μα κοροϊδεύει. Δώσ' μα και εμά να πιούμε, α πούμε. Ναι, ναι, δεν γίνονται αυτά τώρα. Κι όμως πέρασε αρχιτεκτονική πέρσι και γι' αυτό θέλω να το συγχαρητήρια. Ακόμα δεν έχω πατήσει φυσικά. Οπότε όσοι είστε αρχιτεκτονικοί δεν τη βλέπετε, μην νομίζετε ότι λέψε. Από του χρόνου. Από του χρόνου δυναμικά. Η επόμενη πρωτεύουσα. Λοιπόν, όπως προείπα όμως, ό,τι και αν κάνεις, είναι πώς το κάνεις και πού το κάνεις. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύω νύχτα σε κάποιο υποδιέστερο μαγαζί και ο χαρακτήρας μου να μην φάπτει καλά μόνο αυτό. Τώρα μιλάω και επιστημονικά, βλέπετε. Ναι, είσαι επιστήμονας. Ναι, ναι, ναι. Πώς μπορείς να είσαι μεγαλογιατρός και να είσαι σκάρτος σαν άνθρωπος. Αυτό ακριβώς. Okay, το θέμα όμως είναι ότι πώς αντιμετωπίζει πλέον η κοινωνία έξω. Είναι όντως λίγο προκατειλημμένη. Ισχύει ακόμα. Ναι, ναι, πιστεύω, ναι. Οπότε, κοίτα, τώρα εγώ να συστηθώ και πω γεια σας, μπαργούμαν αυτό. Θα ήταν καλύτερο να προσθέσω πίσω και αρχιτέκτονας. Για τους φανς που ρωτάνε. Ναι. Είσαι ελεύθερη. Γιατί διαφέρεται πολλοί κόσμος από κάτι. Ναι, ναι, φυσικά δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερο πουλί. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε εσείς που ρωτάτε, μη ρωτάτε. Μόνο ρωτήστε και την ίδια. Εμένα δεν με ρωτάτε, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έδωσε την απάντηση. Στην πέφτουνε. Ναι. Όχι, γενικά έχω λίγο ξενέρω τη ζωή. Φοβούνται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μήπως ισχύει αυτό που λένε ότι
στις γυναίκες που δουλεύουν νύχτα και είναι έτσι λίγο ωραίες και είναι στο μπαρ και είναι. Αν νόμιζα, θα έλεγες δυναμικές, όμορφες, έξυπνες. Καλά, εντάξει. Okay. Στις Miss Pelvet. Έχουμε... Στις Miss Pelvet, λοιπόν. Θα συνοψίζω όλα μαζί. Okay. Φοβούνται τα αγοράκια. Τώρα μου πω ναι, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Τι, πώς θα ακουστεί. Όπως το βλέπεις από τη μεριά μια όμορφη κοπέλα. Εντάξει, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ, ναι. Ναι, ναι, νομίζω ναι. Μερικές φορές φοβούνται απλά την απόρριψη. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ή μήπως κάνεις και εσύ κάτι λάθος και τους αποκρούς δηλαδή. Νιώθω ότι αν ήμουν άντρας και είχα να κάνω με μια πάρα πολύ έξυπνη δυναμική και αυτά, όπως με χώρο, παιδί μου. Θα ήθελα να φανώ κι εγώ έτσι, οπότε είναι λίγο πιο μαζεμένη. Α, ναι. Ναι. Δηλαδή θεωρείς ότι είσαι σε ένα level που οι άντρες φοβούνται να έρθουν στα ίσια απέναντί σου. Βασικά εννοώ ακριβώς αυτό. Δεν μπορούν να παίξουν. Δεν μπορούν να παίξουν οι δυο. Δεν μπορούν να παίξουν ένα Βιέννα και σου λέει άστα. Έχω να προτείνω, έχω να προτείνω. Λοιπόν, έχουμε πει για το έπαθλο, μιλήσαμε. Όχι, θα μιλήσουμε για το έπαθλο. Τότε θα το πω τότε. Λοιπόν, πάνω σε αυτό. Πάνω στο έπαθλο. Όχι στο έπαθλο. Έχεις γνωρίσει ποτέ άντρα που να σε φτάσει στα άκρα σου και να πεις ότι είναι καλύτερος από μένα και σε τράβηξε και σε έκανε καλύτερη και εσένα την ίδια μέσα από αυτή την πρόκληση? Ναι, ναι, φυσικά. Πιστεύω ότι στο σημείο που έχω φτάσει τώρα, για να έχω φτάσει, που πιστεύω πως είμαι καλά μέσα μου, τώρα αυτό δεν το λέω για πλάκα. Ναι, οκ, οκ, και εγώ σοβαρά. Νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου, πιστεύω πως συμβάνουν τέτοιες καταστάσεις για να γίνω αυτό που είμαι. Έχω πάρει δηλαδή από ανθρώπους πολύ καλά θετικά στοιχεία και ευχαριστώ που ήταν στη ζωή μου. Γαμό. Αυτό. Πάμε στο έπαθλο λοιπόν τώρα. Για πάμε. Το έπαθλο είναι στη Σάντη Χαλκιντική, έχει πάει καταρχά. Ναι, φυσικά. Μικρή, διακομοφωνή. Ναι, είχα πάει στα 15 μου με μπρατσάκια. Λοιπόν, τώρα θα δει στα 25 σου κοντά. Okay. Λίγο λιγότερο από 25 βασικά. Δεν είμαι ακόμα. Εντάξει. Είναι 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου, δύο βράδια στο Θάλασσα Μπουτίκ. Είδε φωτογράφηση στο ξενοδοχείο. Όχι. Εγώ λέω να μην δεις, να το κρατήσεις σαν έκπληξη. Είναι έκπληξη, γιατί θα έχω και τα γενέθλιά μου εκείνη την ημέρα και εγώ λέω κράτο σαν έκπληξη, γιατί από τις φωτογραφίες αδικείται και θα πας με άσχημη διάθεση. Ο Πάνος το έχει δει το ξενοδοχείο. Εγώ το έχω δει, έχω ακούσει εμπειρίες. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι, 30 έχω γενέθλια. Τα γιορτάζω εδώ πέρα. Και μετά φεύγω κατευθείαν. Μετά κατευθείαν θάλασσα μπουτίκ. Διακοπές. Δεν θα κοιμηθείς σε ρήθα της. Τώρα αυτό δεν ξέρω, παιδιά, αλλά μετά διακοπές. Δώρο. Λοιπόν, και έχω να προτείνω εδώ πέρα κάτι τώρα. Ποιον θα πάρω μαζί μου. Τσουμπές. Πιστεύω πως ακριβοδίκαια θα ήταν σωστό να πάρω το πιο καλό θαυμαστή μου. Το πιο μεγάλο θαυμαστή μου μαζί μου μέσω κλήρωσης. Μαλάκα τι είπε. Τώρα περίμενε, τρολάρεις ή σοβαρά. Τρολάρεις ή σοβαρά θα πάρεις κάποιον και θα κοιμηθείς μαζί του δύο βράδια. Απλά επειδή έγραψε κάτι καλό στο YouTube. Όχι, εντάξει, πλάκα καλά. Αλλά... Αλλά είσαι ανοιχτή σε προτάσεις. Δηλαδή αν κάποιος σου στείλει... Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, επειδή έχω διαλέξει ήδη με ποιον θα πάω. Όχι, ρε γάμο. Θα αρχίσουν να γράφουν τώρα που κάτι θα γυρίσει άλλος. Με την κολλητή μου. Ποια είναι η κολλητή σου? Την ξέρω, έχει μπει στην δική της πέρφε. Όχι, όχι, δεν την ξέρεις. Δεν έχει μπει στην δική της πέρφε. Ούτε την έχουμε πετύχει. Τώρα αυτό το παιδί σπουδάζει πυρηνική φυσική ή Γλασκόβη, αφήστε το, είναι άλλο level. Δύο επιστήμονες μαζί. Και μπράβο, Ειρήνη, θέλω χειροκρότημα και για το. Λοιπόν, οπότε μου λες ότι θα πάρεις την Ειρήνη που είναι πυρηνικός φυσικός. Συνεδρία επιστημών. Και θα τη βρεις στη Σάρτη που είμαστε όλοι πυρηνικοί φυσικοί. Ναι. Η Σάρτη έχει μόνο πυρηνικούς φυσικούς. Και θα βγούμε στον ΚΟΑ, δηλαδή σαν το βράδυ να γιορτάσουμε τα δικά μου γενέθλια. Και θα πούμε εκεί να δεις πυρηνικούς φυσικούς. Μπορεί κάτι να ευχαριστεί τη ζωή σου. Μπορεί να αλλάξει. Τώρα που ξέρουν ότι είσαι ελεύθερη, μπορεί ξαφνικά να. Μπορεί κάποιο να σου στείλει ένα ωραίο ρομαντικό μήνυμα. Είμαι λίγο στρωμένο άντρο γενικά, αλλά πιστεύω. Γίνονται και θαύματα. Νιώθω ότι κοιτάω αλλού. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι. Άκουσε με, εάν κοιτάς από την άκρη του μαύρου μέχρι. Έχετε δει φωτογραφίες, είμαι πολύ όμορφη, δεν είναι αυτό που βλέπετε το αλήθωρο. Είναι ο φωτισμός του, εγώ τη είπα να έρθει νωρίτερα. Όλα γενικά. Α, καταρχάς κάτσε να πούμε αυτά. Κάτσε λίγο. Καλά τα λέμε εδώ την επένδυση, αλλά για να πέσουν τα expose λίγο τώρα. Δεν χρειάζεται να το πείτε, γιατί όσοι με ξέρουν το αντιμετωπίζουν καθημερινό. Το θέμα είναι να το μάθει το κοινό. Αυτοί που ενδιαφέρονται, να ξέρετε. Εμάς που δεν είμαστε, δεν έχουμε σχέσεις, δεν έχουμε τέτοια. Δύο ώρες μας έτσι. Δύο ώρες. Δηλαδή, άμα έχει σχέση με τον άνθρωπο. Παιδιά, είναι ολόκληρη πολιτική αυτό το πράγμα. Είναι πολιτική. Έχει να κάνει με το γυναικείο φύλο. Φιλετικά χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα. Δηλαδή... Πρέπει οι γυναίκες να αρκούν ούτως ή άλλως. Πρέπει. Γιατί. Πρέπει να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα φύλλα. Αλλά θέλετε ισότητα μετά. Εγώ να περιμένω τρεις ώρες δηλαδή εσύ να ετοιμαστείς. Εσύ είμαστε. Διαφορετικούς ρόλους έχουμε. Λοιπόν, ερώτημα. Να μην μπερδευόμαστε. Μπράβο. Θα κοπεί, οπότε πες για τα ζώδια.
ρίξεις. Ναι. Έχει γίνει σκηνοθέτης, κάμεραμάν, πριν μας έλεγε κάτω έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Πάει και έρθει και στο μοντάζ και σου λέει αυτό, φτιάχνει το λίγο έτσι κάτω. Γιατί δεν μ' αρέσει. Μοντάζ κανείς. Θα δούμε και τα βίντεο μέρα 16. Θέλω να μάθω όμως. Κάνεις και τατουάζ καταρχάς. Όταν πήγα και τη γνώρισα λοιπόν, πήγαμε εκεί στο μπαρ της, μου λέει εγώ αυτό, εκείνο το άλλο, είμαι πανέξυπνη, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι σεξ, είμαι δυναμική. Τα κλασικά. Α, εγώ λέω, οχ, τώρα εδώ μπλέξαμε να πούμε. Και μου λέει, καταρχάς, μπορώ να μαντέψω λίγο τι ζώδια είστε όλοι σας εδώ πέρα. Έλα ρε κορίτσι μου, λέω, πάνε βάλε κανένα από το τώρα, άσε με τώρα, μη με βραδιάτικα. Ακριβώς έτσι το είπα και χτύπησε για το χέρι στο τραπέζι. Και μου λέει, δώσ' μου λέει τρεις ευκαιρίες. Ναι, ναι. Σου δίνω. Και ήμασταν μεγάλη παρέα, ήμασταν 4-5 άτομα. Ναι, λέω, άμα γίνει όμως. Έχει κάτι με σφινάκια να τα. Με την απέναντι σίγουρα ήταν σφινάκια. Ναι, τέλος πάντων, κάτι είχαμε βάλει ένα μίνι στοίχημα για σφινάκια. Τώρα θα πάρω τριπλή γύρα ή θα κεράσει αυτή ένα μπουκάλι. Κάτι τώρα παίξαμε εκεί πέρα. Μπουκάλι θα πει, μπράβο, ναι. Ναι, άλλωστε εγώ το στοίχημα ξέρετε, το έχω δεν παίζω καθόλου. Δηλαδή, μου έρχεται σαν να πει και άκουσα τη λέξη στοίχημα. Εγώ είπα ναι. Δηλαδή, μου είπα πέτα το ζάρι, άμα χάσει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ναι, είπα εγώ. Έτσι έκανα. Και μου λέει η Ντίνα, το πρώτο δεν το βρήκε, μη πελέον. Το θυμάμαι. Γιατί μετά μπήκα και έψαξα τι το λέω για να δω γιατί μη πελέον. Και στα καπάκια, εντάξει, εγώ ήξερα ότι είχε γενέθλια μια-δύο μέρε πριν από μένα και ήξερα ότι είμαστε το ίδιο ζώδιο οπότε. Και λέω δεν πρόκειται να το βρει. Βέβαια εκεί έκανα ένα μικρό λάθο γιατί γύρισα και από το δικό μου σου είπα δεν πρόκειται να το βρει. Και γυρνάει και με κοιτάει και λέει: το ίδιο ζώδιο είμαστε. Και λέω: όχι, ρε, πώς τι. Και το βρήκε όλη τη παρέα. Κοριτσιών, γενικά οι γυναίκες είναι πολύ περίπλοκες, οπότε δεν μπορώ να το βρω εύκολα. Παραδέχονται και οι ίδιες ότι είναι τρελές. Ναι. Αυτό το χαμένο μου. Ευχαριστώ που ήρθες στο επεισόδιο. Ο κόσμος από κάτω θα έχει πολλά μηνύματα λατρείας. Μπορείτε να αφήσετε στιχάκια, ποίηματα, ερωτικές εξομολογήσεις για να μπα και σα πάρει μαζί. Τα τηλέφωνα σα, δείτε πώ θα δείτε. Να ξέρω, σα πάρει κανένα. Το Instagram σα δώσω γιατί με ρωτάτε συνέχεια και δεν το δίνω γιατί λέω που μπορεί να με θέλει να σε ενοχλούν. Και ρωτάνε, αν τώρα πάλι σήμερα τα τρία σχόλια Instagram τη Ντίνα έχουμε. Στο τελευταίο stream μπορεί να το ρωτήσω 30. Πολλέ υπερβολέ. Κωνσταντίνα είμαι, παιδιά, με δύο ταφ τελευταία. Ωραία, θα τα αφήσω στο description. Okay. Θα τα αφήσω στο description. Μπορείτε να στείλετε απαντά στα μηνύματα. Ναι, πώς. Όχι, καλά. Εντάξει. Πάντα. Εδώ δεν απαντώ στην κολλητή μου. Τίποτα, τίποτα. Όσοι θέλετε να σας απαντήσει η Ντίνα, πηγαίνετε, πληθείτε, βάλτε καμιά καλή φωτογραφία. Κλείστε τραπέζι εκεί μπροστά. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Θα είναι βλακίες, παιδιά. Εγώ είπα απλά να είναι ευπαρουσίαστη. Εγώ δεν είπα. Θέλω να τραβήξω ένα live story. Πάνω στο αυτό που είπε ο Μάριος, ένιωσες πίεση από τη φετινή αντίπαλο, επειδή ήταν κοντά σε χαρακτηριστικά με τη Μαριά, ήταν έτσι ξανθιά. Παιδιά, ούτε πέρσι ένιωσα, ούτε φέτος. Όλα τέλεια. Οκ, κουμπλέ. Σαν του ποδοσφαιριστέ, δεν απαντάει. Ξέρετε, το αποφεύγουμε. Καλά, πήγαμε και τώρα το επόμενο παιχνίδι. Διπλωματικά στο γήπεδο. Με προπόνηση ακόμα, θα δουλέψουμε τα συστήματα. Ναι, αλλά του βάλατε πέντε γύρω σε μένα. Εντάξει, εγώ κοιτάω. Εντάξει, ήμασταν ανώτεροι, εντάξει, είμαι πιο όμορφο, πιο σεξι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε φαντάζομαι τώρα εμείς θα τα πούμε στη Σάρτη. Mm-hmm. Τρανς ακούς. Χάους τώρα, τρανς. Χάους. Όχι. Χάους. Ναι, ελέκτρο. Χάους, γιατί είναι πολύ. Ε? Πολύ. Η Αραγκούα θα περάσουμε. Τέλεια θα περάσουμε. Ωραία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Και μπορεί άμα έχουμε καλή διάθεση και άμα δεν είσαι κομμάτι από το προηγούμενο βράδυ, mm-hmm. τραβάμε και ένα βλογκάκι στην πισίνα του ξενοδοχείου. Δεν έχω πρόβλημα, είμαι ανοιχτή σε όλα. Θα περάσουμε υπέροχα. Γιατί θα έχω και γενέθλια, θα τα γιορτάζω μια εβδομάδα ολόκληρη. Οπότε. Το καλύτερο πράγμα του κόσμου. Από κάτω το Instagram της Κωνσταντίνας περιμένει τα μηνύματά σας. Μήπως αλλάξει γνώμη και δεν πάρει τις φίλες της Σάρτη, οπότε δεν καταλάβατε. Ναι, είναι και αυτό. Έχετε τον μπαλάκι στα χέρια σας, σας είπε είναι ελεύθερη. Σας είπε. Τίποτα, κότες είναι, δεν θα στείλει κανένα μηνύμα. Θα βγουν εκεί πέρα και θα κάνουν απλά like. Κάτσε, κότες. Εγώ σου λέω ότι θα στείλουν. Τίποτα δεν θα στείλουν, κότες. Εγώ πάλι την ήπια φέτος.